Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η Υγεία μας σήμερα», με πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που απασχολεί το γυναικείο φύλο είναι τα κονδυλώματα. Και κοντά μας έχουμε τον κύριο Χατζιωάννου Λεωνάρδο. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι λίγο μιχλώδες και λίγο σημαντικό και λίγο το γνωρίζουμε. Και αρκετά συχνό, ναι. Και αρκετά συχνό, βέβαια. Αφορά τα κονδυλώματα. Οι κυρίες είναι πανικοβλημένες, ακούμε πάρα πολλά, γνωρίζουμε τον ιό των HPV, που σε αυτόν οφείλονται τα κονδυλώματα. Εξηγήστε μας τι είναι και αν θα πρέπει να νιώθουμε αυτό τον πανικό. Μάλιστα. Καταρχάς να ορίσουμε τι είναι ο ιός των κονδυλωμάτων. Ο ιός των κονδυλωμάτων είναι κατά βάση ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενος ιός. Έχει διάφορες εκδηλώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Εκείνο που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι για τις εκδηλώσεις στα γεννητικά όργανα. Και κυρίως στη γυναίκα που θα μιλήσουμε και σήμερα. Έχει δύο βασικές εκδηλώσεις. Ο ένας τρόπος που εκδηλώνεται είναι τα οξυτενή κονδυλώματα, τα οποία είναι μικρές εκβλαστήσεις στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Και ο άλλος τρόπος που εκδηλώνεται είναι μέσω κάποιων αλλοιώσεων μη ορατών που ανοιχνεύονται με το γνωστό μας τεστ Παπα-Νικολάου. Ωραία. Πέστε μας τώρα, αυτός ο ιός είναι συχνός και πόσο συχνός είναι? Είναι πάρα πολύ συχνός. Πρόκειται σχεδόν για πανδημία, δηλαδή το 70% των 80% των γυναικών κάποια στιγμή θα έρθουν σε επαφή με τον ιό του HPV. Αυτά είναι τα άσχημα νέα. Τα καλά νέα είναι ότι ένα μικρό ποσοστό γυναικών θα εμφανίσει σοβαρές βλάβες που μπορεί με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε καρκίνο. Βέβαια, πρέπει όλες οι γυναίκες να εξετάζονται, γιατί μπορεί να ανήκουν σε αυτό το πολύ μικρό ποσοστό που οι βλάβες θα οδηγηθούν σε κακοήθεια. Να ελαχιστοποιούμε λοιπόν ή να μηδενίζουμε τον κίνδυνο, νομίζω. Ακριβώς. Και τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχουμε ακούσει και ξέρουν κάποιες κυρίες ότι πάσχουμε από οξυτενή κονδυλώματα. Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Λοιπόν, τα οξυτενή κονδυλώματα είναι η μία μορφή που είπαμε και πριν των κονδυλωμάτων. Σε εισαγωγικά είναι καλοήθης μορφή, αλλά πρέπει να θεραπεύεται. Εμφανίζεται με μορφή μικρών εκβλαστήσεων στα γεννητικά όργανα και στον άντρα και στη γυναίκα. Είναι ορατές. Συνήθως οι ίδιες οι γυναίκες το ανακαλύπτουν. Λίγο πολύ το ανακαλύπτουμε και μόνες μας, νομίζω. Μπορεί να είναι με μορφή ενός ή δύο κονδυλωμάτων ή σε μεγάλη έκταση και να καλύπτουν όλα τα γεννητικά όργανα. Αυτά θέλουν θεραπεία, που στην αρχή είναι φαρμακευτική με κάποιες κρέμες, ειδικές για αυτή την περίπτωση. Αν επιμένουν, η θεραπεία πλέον με τα καινούργια μέσα είναι με λέιζερ. Πάμε τώρα κάτι που φοβόμαστε όλες. Εάν διαγνωστούν αλλοιώσεις στον τράχυλο από τον ιό του HPV, τι θα πρέπει να κάνουμε και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε? Αυτό είναι και το πιο σημαντικό θέμα, διότι είναι κάτι που δεν θα το ανακαλύψει η γυναίκα, θα το ανακαλύψει ο γιατρός ή μάλλον η ίδια γυναίκα που θα πάει να κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου. Καταρχάς, αυτές οι αλλοιώσεις χωρίζουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, που είναι πολύ σημαντικό το πώς χωρίζονται. Είναι οι ελαφρού τύπου αλλοιώσεις και οι βαριές αλλοιώσεις. Οι ελαφρές αλλοιώσεις είναι οι αλλοιώσεις που εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών και είναι πιο αθώες. Οι βαριές αλλοιώσεις είναι αυτές που έχουν ένα μεγάλο ποσοστό εξέλιξη σε καρκίνο, περίπου 30%, και θέλουν άμεση θεραπεία. Δεν είναι και λίγο το ποσοστό, νομίζω. Ναι. Αλλά ευτυχώς οι πιο πολλές γυναίκες, όταν πρωτοδιαγνώσκεται, έχουν τις ελαφρές αλλοιώσεις, οι οποίες σε πρώτη φάση κάνουμε μια παρακολούθηση ανά εξάμηνο. Αν επιμένουν πάνω από 1-2 χρόνια, προχωράμε σε θεραπεία και σε αυτές. Οι περισσότερες, όλος ο κόσμος μάλλον, όχι μόνο οι γυναίκες, γενικά όλοι έχουμε καρκινοφοβία. Φοβούμαστε ότι θα πάθουμε κάτι κακό. Πόσο βάσιμος ή αβάσιμος είναι αυτός ο φόβος? Μιλώντας γενικότερα για τον καρκίνο, φυσικά υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τις αρμόδιες επιτροπές που βγάζουν τις οδηγίες για τον καρκίνο. Όσο αφορά για το γυναικολογικό καρκίνο, που μιλάμε τώρα, δηλαδή για τον καρκίνο του τραχύλου που προκαλείται από το HPV, δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Ακριβώς διότι οι γυναίκες έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα που λέγεται τεστ Παπα-Νικολάου. Μεγάλη εφεύρεση αυτή. Μεγάλη. Και σώζει ζωές. Και είναι η μοναδική εξέταση που βρίσκει
προκαρκινικές αλλοιώσεις χρόνια πριν. 5 ή και 10 χρόνια πριν εκδηλωθεί ο καρκίνος. Μας δίνει πολύ σημαντικό, νομίζω, χρόνο. Πλεονέκτημα να κάνουμε. Αρκεί να είναι οι γυναίκες τακτικές με το τεστ Παπα-Νικολάου. Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τεστ, δεν είναι? Ακριβώς. Κάθε πότε πρέπει να το κάνουμε? Κοιτάξτε, οι οδηγίες είναι κάθε χρόνο. Ωραία. Αν κάποια γυναίκα έχει διαγνωστεί με κάποια ελαφριά αλλοίωση ή έχει ένα ιστορικό παλιότερης λίμωξης από HPV, είναι κάθε 6 μήνες. Τώρα ένα σημαντικό που θέλω να σας ρωτήσω. Κάνει μια κυρία μια θεραπεία. Ή και ο σύντροφός της, αν έχουν θέμα, και οι δυο, το ζευγάρι. Όταν κάνει τη θεραπεία αυτή, ο ιός συνεχίζει να υπάρχει? Ο ιός συνεχίζει και υπάρχει αμέσως μετά τη θεραπεία. Βέβαια, καινούργιες έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου μετά από μια πενταετία, εφόσον δεν εξελιχθεί σε πιο σοβαρή βλάβη ή καρκίνο, ο ιός δεν ανιχνεύεται πλέον. Επομένως, και αυτό είναι ένα καλό νέο, ότι αν ακολουθείς ακριβώς τις θεραπείες, προσέξει. Είναι μακροχρόνια η θεραπεία αυτή? Όχι, είναι η θεραπεία που θα γίνει με το λέιζερ ή με κονοειδή εκτομή που μπορεί να γίνει όταν είναι βαριά η αλλοίωση. Αν κάνει τη θεραπεία της και μετά το τακτικό της έλεγχο, μετά από μια πενταετία και δεν έχει καινούρια λίμωξη, ξεφορτώνεται σε τον ιό. Έχουμε μία νοοτροπία, η οποία τίνει βέβαια να εξαλειφθεί, να έχουμε μία μυστικοπάθεια σε ό,τι μας αφορά στα γυναικολογικά μας προβλήματα. Εδώ έχουμε κάτι, ένα σημαντικό σημείο. Ο σύντροφος πρέπει να ενημερωθεί, πρέπει να κάνει και αυτός θεραπεία? Σαφώς πρέπει να ενημερωθεί ο σύντροφος. Εξαρτάται βέβαια τι μορφή έχει. Δηλαδή, άμα είναι η μορφή των οξυτενών κονδυλωμάτων, πρέπει να ψαχτεί και ο σύντροφος. Αν είναι η άλλη μορφή που εκδηλώνεται με αλλοιώσεις, το τεστ Παπα-Νικολάου, επειδή δεν είναι ορατά τα ευρήματα στον σύντροφο, χωρίς πανικό τον ενημερώνουμε. Χαλαρά λοιπόν κάνουμε ακριβώς αυτό που μας συστήνει ο γιατρός. Πάμε τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν υπάρχει περίπτωση να ξανακολλήσουμε τον ιό? Κοιτάξτε, καταρχάς πρώτα υπάρχει μια περίπτωση υποτροπής, δηλαδή μετά από θεραπεία δυστυχώς υπάρχει ένα μικρό ποσοστό από 5 έως 15% που μπορεί να έχουμε μια αποτυχία της θεραπείας και να ξαναχρειαστεί. Αυτό είναι η υποτροπή. Το να ξανακολλήσουμε τον ιό, ο ιός του HPV έχει περίπου 200 μορφές. Μπορεί να κολλήσουμε κάποιον άλλο τύπο που να μας κάνει πάλι την ίδια ιστορία από την αρχή. Άρα θέλει προσοχή και μετά. Προληπτικά τι μπορούμε να κάνουμε? Το βασικό είναι η προφύλαξη, έτσι, πάνω απ' όλα, δηλαδή η χρήση του προφυλακτικού, η οποία μας προστατεύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ωραία. Από εκεί και πέρα, τώρα εδώ και μερικά χρόνια, κυκλοφορεί το εμβόλιο, που είναι αρκετό στο κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο κόσμος έχει αρχίσει τώρα και ενημερώνεται. Και εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, εάν μπορεί μια κυρία η οποία έχει ξεκινήσει τις σεξουαλικές της επαφές, αν μπορεί να κάνει το εμβόλιο, ή επίσης, αν μπορεί να κάνει επίσης το εμβόλιο, αν έχει προσβληθεί και από τον ιό. Ναι. Και κλείνοντας λοιπόν, να τελειώσουμε με αυτό. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς η ένδειξη είναι για γυναίκες 12 με 15 ετών. Εκεί είναι η ένδειξη που πρέπει να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα έχει πάρει έγκριση και για γυναίκες μέχρι 46 ετών. Τα ταμεία το δικαιολογούν μέχρι 26 ετών και οι γυναίκες που θα το κάνουν, είτε αν έχουν αρχίσει σεξουαλικές επαφές ή όταν έχουν κολλήσει τον ιό του HPV, έχουν όφελος, όχι βέβαια τόσο όσο αν το είχαν κάνει στην ηλικία των 12 με 15. Πάντως κάποιο όφελος έχουν. Λογικό είναι σαφώς, αυτό, αλλά σίγουρα θα υπάρχει όφελος και λογικό είναι αυτό το πράγμα. Ένδειξη υπάρχει και μπορεί να γίνει το εμβόλιο και σε αυτές τις κατηγορίες γυναικών που είπατε. Κύριε Χατζιωάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε, γιατί είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση για τέτοια θέματα. Ναι. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα ένα βίντεο με τον κύριο Τρουλάκη, που θα μας πει για υπέρηχο και πώς μπορούμε να προλάβουμε και να κάνουμε πρόληψη στα όργανά μας σε διάφορα συστήματα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο ιατρείο του κύριου Τρουλάκη Γρηγόριου, ειδικού παθολόγου με εξειδίκευση στους υπερήχους. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πρόληψη παθήσεων οργάνων κατά συστήματα. Κύριε Τρουλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γιατρέ μου, πείτε μας, από ποια ηλικία και μετά πρέπει να αρχίζουν οι προφυλάξεις για τα διάφορα νοσήματα? Κανονικά οι προφυλάξεις πρέπει να αρχίζουν από τη γέννησή μας και να τελειώνουν μέχρι το θάνατό μας. Ειδικότερα στα παιδιά που το αμυντικό του σύστημα δεν είναι τελειοποιημένο, η πρόληψη ή μάλλον τα νοσήματα των λοιμώξεων
δεν αντιμετωπίζονται υπαρκώς. Έτσι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις λοιμώξεις. Η καθαριότητα του χώρου πρέπει να είναι επαρκής. Το κάπνισμα είναι αυστηρός, απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο, όχι μόνο μέσα στο σπίτι, αλλά και εκτός σπιτιού. Τα εμβόλια παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Όλοι ξέρουμε ότι παθήσεις παλαιές όπως παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος ή πολιομυελίτης έχει πλέον εξαλειφθεί. Πολλά άλλα νοσήματα, ο κοκκίτης, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, επίσης έχουν μειωθεί σημαντικά. Επομένως, πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στις λοιμώξεις και στα εμβόλια των παιδιών. Ποια είναι τα κυριότερα προληπτικά μέτρα που πρέπει να πάρουμε για τις παθήσεις του πνεύμονος? Οι κυριότερες παθήσεις του πνεύμονος βασικά είναι η χρονική αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ο καρκίνος και οι λοιμώξεις του πνεύμονος. Για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το κύριο μέσο που προκαλεί είναι το κάπνισμα, δυστυχώς. Η παχυσαρκία βέβαια και οι λοιμώξεις παίζουν και αυτές κάποιο ρόλο. Το κάπνισμα προκαλεί απόφραξη των αεροφόρων οδών, με αποτέλεσμα η ζωτική χωρητικότητα του πνεύμονος είναι μειωμένη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η οξυγόνωση του αίματος είναι μειωμένη, άρα η παραγωγή ενέργειας μειωμένη, άρα η τροφοδοσία των οργάνων μειωμένη, άρα προκαλούνται φθορές στα όργανα. Ο ένας καπνιστής που θα αντιληφθεί κάποιον βήχα, μη πει ότι είναι τσιγαρόβηχας. Ίσως είναι το πρώτο σύμπτωμα της έναρξης της χρονίας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Θα επισκεφτεί τον πνευμονολόγο του, θα γίνει μια σπυρομέτρηση και εκεί θα καταφανεί εάν πράγματι έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Άρα, πνευμονολόγος και σπυρομέτρηση. Εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει σπυρομέτρηση, θα πάρει οδηγίες από τον πνευμονολόγο, που πολλές φορές χορηγούνται εισπνεώμενα φάρμακα, τα οποία δεν πρέπει να κόβονται καθόλου, είναι διαβίου θεραπεία. Επιπλέον, η παχυσαρκία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτό, και σε αυτή την πάθηση. Αλλά όμως το κυριότερο, παχυσαρκία συν κάπνισμα, μπορεί να εμφανίσει τη λεγόμενη υπνική άπνοια. Η υπνική άπνοια είναι ένα συχνό φαινόμενο. Δυστυχώς ο ασθενής, γιατί ασθενής είναι, δεν το καταλαβαίνει. Θα το καταλάβει ο σύζυγος ή η σύζυγος. Είναι η άπνοια μια παύση της αναπνοής που μπορεί να κρατήσει μέχρι και 20-25 δευτερόλεπτα. Στο διάστημα αυτό, πάλι η οξυγόνωση δεν είναι μειωμένη, άρα η παραγωγή ενέργειας, αυτά τα που είπαμε προηγουμένως, άρα η φθορά των οργάνων στόχων. Τη μεγάλη φθορά θα την υποστεί ο εγκέφαλος και η καρδιά. Στον εγκέφαλο, προώρα θα εμφανιστεί απώλεια μνήμης. Στην καρδιά μπορεί να εμφανιστούν άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την ισχυμία του μυοκαρδίου. Άρα, πρέπει να αντιληφθούμε, αν έχουμε υπνική άπνοια, να επισκεφτούμε πάλι τον πνευμονολόγο, θα κάνει τις ανάλογες εξετάσεις, τη μελέτη δηλαδή του ύπνου και εκεί θα δει αν υπάρχει υπνική άπνοια. Είναι ανάγκη να το δούμε αυτό, γιατί πλέον της φθοράς των οργάνων, δυστυχώς από στατιστικές, το 3% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται στην υπνική άπνοια. Δηλαδή ο ύπνος την ώρα που οδηγούμε. Γιατρέ μου, είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται στις παθήσεις της καρδιάς? Και αν ναι, τι πρέπει να κάνουμε για την πρόληψη αυτών? Είναι αλήθεια. Να σκεφτείτε ότι αν τρώγαμε σωστά, δεν καπνίζαμε, κάναμε άσκηση και δεν πίναμε ενόπνευμα, το 50% των ανθρώπων που θα πέθαιναν πριν το προσδόκιμο μέσο όρο ζωής του Έλληνα, που τώρα είναι 78, δεν θα πέθανε. Οι παθήσεις της καρδιάς βασικά είναι τέσσερις. Είναι η ισχεμική καρδιοπάθεια, οι βαλβιδοπάθειες, οι μυοκαρδιοπάθειες, οι περικαρδίτες και υπάρχουν βέβαια και άλλες παθήσεις. Το κυριότερο από αυτά νόσημα είναι η ισχεμική καρδιοπάθεια. Η ισχεμική καρδιοπάθεια προκαλείται από διάφορους παράγοντες. Ο πρώτος παράγον και κύριος είναι η κληρονομικότητα. Κληρονομικότητα λογίζουμε αν ο γονιός, ο πατέρας πεθάνει πριν τα 55 από έμφραγμα και η μητέρα πριν τα 60 από έμφραγμα ή από αγγειακό επεισόδιο. Άρα, κληρονομικότητα 1. Το δεύτερο είναι η ηλικία. Η ηλικία άνω των 50 ετών θεωρείται παράγον κινδύνου από μόνη της. Το τρίτο είναι το ζάχαρο. Το τέταρτο είναι η χοληστερίνη. Το πέμπτο είναι το κάπνισμα. Το έκτο είναι η υπέρταση. Έβδομο, όγδο, ένατο είναι παχυσαρκία, καθιστική ζωή και αγχώδης νεύρωσης. Οι πρώτοι παράγοντες 6 είναι κύριοι. Οι δύο πρώτοι, ηλικία και κληρονομικότητα, είναι ανελαστικοί παράγοντες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτούς. Αν τους έχουμε όμως αυτούς, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στους επόμενους. Άρα, ο σαχαρός διαβήτης πρέπει να ρυθμίζεται επαρκώς. Κάπνισμα.
επαρκώς. Χοληστερίνη επαρκώς. Και η πίεση, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να ρυθμίζονται με μεγάλη επιμέλεια. Στο ζάχαρο, πολύ μεγάλο ρόλο για την εμφάνισή του αλλά και για την πορεία του είναι η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή. Επομένως, γενικά παχύσαρκος άνθρωπος είναι εν δυνάμει διαβητικός. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε πολύ την παχυσαρκία και πρέπει να κάνουμε πολύ συχνά εξετάσεις για το ζάχαρο. Και αν δούμε ζάχαρο πάνω από 100 έως 126, αυτό σημαίνει μια διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη που το λέμε κοινά προδιαβήτη. Αν είναι πάνω από 126 σημαίνει ζάχαρο, αλλά και όλες οι διαβαθμίσεις αυτής του ζαχάρου θέλουν τη δέουσα προσοχή και τη δέουσα θεραπεία. Για τη χοληστερίνη. Η χοληστερίνη, τα όρια της χοληστερίνης όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να είναι κάτω από 200, η καλή, η high density πρέπει να είναι πάνω από το 50 ή πάνω από το 45 και η κακή, ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου, πρέπει να είναι ή 130 ή 100 ή και 75. Πέραν αυτού όμως πρέπει πραγματικά να κάνουμε τον προληπτικό έλεγχο, γιατί εκεί είναι και το θέμα μας, που σημαίνει ότι μετά τα 40 κανονικά πρέπει να κάνουμε μια καρδιολογική εκτίμηση από την παιδική ηλικία. Στη σχολική ηλικία που ζητάτε πολύ εύκολα το χαρτί αυτό, το πιστοποιητικό υγείας, και το οποίο εδώ θα κάνω μια παρένθεση και παρακαλώ τους γονείς, μην το ζητάνε έτσι έλαφρα την καρδία. Να εξετάζει το παιδί από τον γιατρό και κανονικά χρειάζεται και ένα υπερηχογράφημα, διότι πολλές παθήσεις δεν ακούγονται ούτε με το ακουστικό, ούτε καταγράφονται στο καρδιογράφημα. Θα χρειαστεί ένα τρίπλεξ καρδιάς, ένα υπερηχογράφημα για να τυχόν κάποια νόσο. Άρα, πρέπει να εξετάζεται το παιδί στη σχολική ηλικία. Πρέπει μετά τα 40 να κάνουμε ένα τρίπλεξ καρδιάς και ενδεχομένως ένα δεσκοπόσεως. Εάν οι παράγοντες κινδύνου είναι μεγαλύτεροι και περισσότεροι, αυτά μπορούν να γίνουν και νωρίτερα. Αν ένα δεσκοπόσεως είναι αρνητικό στην ηλικία του 40, δεν χρειάζεται ενδεχομένως να το κάνει και να το επαναλαμβάνει συχνότερα. Αλλά χρειάζεται στενή παρακολούθηση από τον καρδιολόγο για τα νοσήματα της καρδιάς. Όσον αφορά τις παθήσεις του πνεύμονας που δεν είπα, κανονικά χρειάζεται μία ακτινογραφία θώρακος κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, διότι αν κάνω σήμερα μια ακτινογραφία θώρακος και δεν έχω καρκίνο και ξεκινήσει την επόμενη μέρα ο καρκίνος, για να φτάσει να γίνει μη αντιμετωπίσεως μπορεί να χρειαστεί πάνω από το 8μήνο ή πάνω από το χρόνο. Άρα μια ακτινογραφία που είναι σήμερα αρνητική και ανακαλυφθεί ο καρκίνος μετά από ένα χρόνο, κατά κανόνα είναι ιάσιμος. Χρειάζεται λοιπόν ο προληπτικός έλεγχος με την ακτινογραφία θώρακος για το πνεύμα, τον πνευμονολόγο να δει και τον καρδιολόγο για την καρδιά, που εκεί θα δει και τις βαλβιδοπάθειες με το τρίπλεξ καρδιάς, τις μυοκαρδιοπάθειες και όλα τα υπόλοιπα νοσήματα της καρδιάς και έτσι θα γίνει και η σωστή πρόληψη των παθήσεων αυτής. Όσον αφορά το πεπτικό, είναι όντως δύσκολος ο προληπτικός έλεγχος? Πολλοί προφανώς εννοούν την γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Πριν όμως από αυτά, η πρόληψη γίνεται από τη σωστή διατροφή. Πρέπει να τρώμε μικρά και συχνά γεύματα. Πρέπει να μην μιλάμε κατά τη διάρκεια του φαγητού, να μασάμε με κλειστό το στόμα και να μην πίνουμε νερό κατά τη διάρκεια του φαγητού. Το νερό πρέπει να πίνεται μισή ώρα νωρίτερα, ώστε να μην διψάμε μετά το φαγητό. Πρέπει να μασάμε καλά, πρέπει να τρώμε σωστά, όπως είπαμε, και όσοι άνθρωποι έχουν δυσκολιότητα, θα πρέπει να μην καταφεύγουν εύκολα στα φάρμακα, αλλά να χρησιμοποιήσουν φυσικά μέσα. Τα φυσικά μέσα είναι το χαμομήλι με το μέλι, το ακτινίδιο, τα δαμάσκηνα, το πολύ νερό, τα πολλά φρούτα και τα πολλά λαχανικά. Μην ξεχνάμε να πηγαίνουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα στην τουαλέτα, ακόμα και αν δεν θέλουμε να ενεργηθούμε. Και προπαντός, ποτέ να μην αναστέλουμε κένωση. Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο του στομάχου και του εντέρου, για το στομάχι, πριν τα 40 συνήθως δεν κάνουμε έλεγχο. Εκτός εάν υπάρχουν σοβαρά ενοχλήματα και σοβαρές επιβαρύνσεις. Μετά τα 40 όμως πρέπει να κάνουμε ένα προληπτικό έλεγχο με γαστροσκόπηση. Για το έντερο, επίσης το ίδιο. Δεν πρέπει να κάνουμε έλεγχο πριν τα 40. Αν όμως υπάρχει κληρομικότητα για νοσήματα καρκινικά, για παθήσεις άλλες κλπ., καλό θα είναι και υπάρχουν και συμπτώματα να γίνει το προληπτικός έλεγχος και πριν τα 40. Μετά τα 40, καλό θα είναι για ο προληπτικός έλεγχος για την κολονοσκόπηση. Εάν η κολονοσκόπηση είναι αρνητική, ενδεχομένως να χρειαστεί και στα 5 χρόνια. Αν όμως υπάρχει έβριμα, ενδεχομένως να χρειαστεί και νωρίτερα. Επομένως, χρειάζεται ο προληπτικός έλεγχος. Σήμερα τα όργανα είναι εύκαμπτα. Η μέθη, όπως λέγεται, είναι τελειοποιημένη. Εάν το έντερο του ανθρώπου είναι ομαλό και δεν είναι πολύ έλεγχο, συνήθως ο άνθρωπος δεν υποφέρει καθόλου. Κύριε Τρουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για τα πολύ χρήσιμα πράγματα που μας είπατε για το κοινό μας.
Εγώ ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να πω απλά πράγματα και εύχομαι να αυτά που είπα να είναι χρήσιμα και να εισακουστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Τρουλάκη, για όσα μας είπε και περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας και κοντά μας έχουμε την κυρία Τιμπανίδου, η οποία είναι δερματολόγος και θα μας μιλήσει για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τα παιδάκια μας. Καλησπέρα, γιατρέ μου. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για παιδική δερματολογία. Μάλιστα, παιδιατρική θα έλεγα. Παιδιατρική. Θέλω να σας ρωτήσω τι εννοούμε με αυτόν τον όρο και το πεδίο που η παιδική δερματολογία έχει την γκάμα της, το εύρος της. Η παιδιατρική δερματολογία ασχολείται με όλες τις δερματικές εκδηλώσεις από τη γέννηση, άρα λοιπόν από βρεφική ηλικία, μέχρι και ίσως 18 χρονών στο τέλος της εφηβείας. Και ασχολείται με όλες τις δερματικές εκδηλώσεις κατά την ανάπτυξη. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές οι εκδηλώσεις, οι δερματολογικές εκδηλώσεις, αφορούν μόνο έναν δερματολόγο ή στην παιδιατρική δερματολογία επισέρχονται και άλλες ειδικότητες και άλλοι παράγοντες? Οπωσδήποτε επισέρχονται και άλλες ειδικότητες σε πολλές περιπτώσεις, διότι οτιδήποτε και αν συμβεί καταρχήν στο δέρμα μας, είτε είμαστε βρέφοι είτε είμαστε ενήλικες, αντικατοπτρίζει. Είναι ο καθρέφτης μας και το όριό μας προς τον έξω κόσμο, νομίζω, ακριβώς. Το δέρμα μας. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες δερματικοί νόσοι έχουν κάποιο υπόβεθρο ψυχοσωματικό. Οπότε, οπωσδήποτε υπάρχει και μία προδιάθεση εγγενετής. Πριν βέβαια μιλήσουμε πιο αναλυτικά για όλα αυτά, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις δερματικές παθήσεις που αφορούν την παιδιατρική δερματολογία σε συγγενείς, οπότε είναι αυτές που φέρουμε ήδη από την εμβρυϊκή και βρεφική λόγω ηλικία DNA αυτές, και τις επίκτητες. Ωραία. Οι μεν συγγενείς οπωσδήποτε είναι ως επιτοπλίστων γνωστές κατά την γέννηση ή στη βρεφική ηλικία, οι επίκτητες έρχονται στην αντίληψή μας αργότερα στην ζωή. Όταν έχουμε μια συγγενή δερματοπάθεια, πώς την αντιμετωπίζουμε και ποιες μπορεί να είναι αυτές για να ενημερώνουμε και τους τηλεθεατές μας για να αρχίσουμε λίγο να καταλαβαίνουμε τι, να γινόμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Καταρχήν, συγγενείς δερματοπάθειες μπορεί να είναι ένας πλός συγγενής σπήλος, ένα αιμαγγείωμα, μέχρι και πιο σοβαρές δερματοπάθειες, όπως είναι η ιχθύεση, που χρήζουν ήδη από βρεφικής ηλικίας. Η ιχθύεση είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Εννοείται. Χρήζουν οπωσδήποτε νοσοκομειακής περίθαλψης πια. Και είναι πολλά τα βρέφη τα οποία δεν βγαίνουν από το νοσοκομείο μέχρι να συμπληρώσουν τους πρώτους 2 ή 3 μήνες της ζωής τους. Άρα, πέρα από αυτό το οποίο είναι πολύ πιο σπάνιο, συγγενείς δερματοπάθειες για τις οποίες οι γονείς είναι πιο σύνηθες να ανησυχούν είναι τα αιμαγγειώματα. Και αυτό γιατί είναι αρκετά εμφανή. Και πολλές φορές είναι και στο πρόσωπο και χαλάνε ακριβώς και την ψυχολογία του παιδιού, ακριβώς, το κοροϊδεύουνε καλός κακό στο περιβάλλον του. Τα καλά νέα σε αυτή την περίπτωση... Σοβαρά είναι ότι... νέα, φαντάζομαι. Ναι. Τα καλά νέα, λοιπόν, είναι ότι τα περισσότερα συγγενή αιμαγγειώματα μέχρι το δεύτερο έτος της ηλικίας θα σβήσουν ή θα συρρυκνωθούν. Τώρα, αν πρόκειται για αιμαγγειώματα τα οποία έχουν κάποια μορφή δυσπλασίας, οπότε τροφοδοτούνται από ένα αγγείο αρκετά μεγάλο και αρκετά κεντρικό και συνεχίσουν να υπάρχουν και να είναι πολύ εμφανή μετά το δεύτερο έτος της ηλικίας, πάλι υπάρχουν τρόποι να συρρυκνωθούν. Τον 21ο αιώνα έχουμε τα λέιζερ. Αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα. Με το λέιζερ, νομίζω σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε δουλειά, δεν είναι?
Βεβαίως. Mm. Δηλαδή, από όλα πια τα συγγενή αιμαγγιώματα που θα δούμε σε βρεφική ηλικία, είναι πολύ μικρό ποσοστό που δεν ξεπερνάει το 6%. Και εδώ θα πω ότι οι μανούλες δεν πρέπει να ανησυχούν πολύ, γιατί υπάρχουν λύσεις για τα περισσότερα πια προβλήματα των παιδιών μας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εκείνο, εάν θέλουμε να βάλουμε ένα γενικό πλαίσιο, εκείνο που θα πρέπει να μείνει στους γονείς από τη σημερινή μας κουβέντα είναι ότι πολλές δερματοπάθειες, όχι μόνο συγγενείς, αλλά και οι επίκτητες, που εμφανίζονται στα μικρά παιδάκια, ακόμα και στη σχολική ηλικία που έχουμε πάρα πολλά, έχουν μία εικόνα που τρομάζει τους γονείς. Θα έλεγα... Έχουν και θορυβώδη συμπτώματα ταυτόχρονα. Η εικόνα είναι αυτή που τρομάζει περισσότερο τους γονείς. Και όταν δεν ξέρεις ή στο πρώτο παιδάκι μια μαμά δεν έχει δει τη μολυσματική τέρμινθο που φέρνει το παιδάκι από το σχολείο, ακόμα και απλές μυρμικές τρομάζουν μερικές φορές. Βέβαια, γιατί δεν γνωρίζουν οι γονείς. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις ή γενικευμένα εξανθήματα ακόμα, που έχουν κάποια εικόνα που είναι πολύ τρομακτική στο κορμάκι του μωρού ξαφνικά να εμφανιστούν καντήλες ή κοκκινίλες ή οτιδήποτε παντού. Εκείνο λοιπόν που θέλω να μείνει στους περισσότερους γονείς είναι τα περισσότερα από αυτά είναι αντιστρόφως ανάλογα της εικόνας, δηλαδή δεν είναι τόσο σοβαρά. Θα πρέπει να ανησυχήσει κάποιος από ένα εξάνθημα, ένας γονιός από ένα εξάνθημα, όταν συνοδεύεται είτε με συμπτώματα όπως είναι ο υψηλός πυρετός. Μπορεί όμως να είναι και μια παιδική αρρώστια αυτό, δεν μπορεί να είναι? Και πάλι να μην πρέπει να ανησυχήσει μια μαμά, δεν μπορεί? Εννοείται. Όμως όταν έχουμε εξάνθημα το οποίο συνοδεύεται με συμπτώματα όπως η κακουχία, οι αθραλγίες, η κόπωση, έμετος, ζαλάδα, φωτοφοβία και όλα αυτά, πρέπει να σκεφτούμε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Αυτά είναι συμπτώματα που μας κάνουν πάντα και τρέχουμε. Και αυτή είναι η μόνη ίσως φορά που θα πρέπει αμέσως ή να απευθυνθούμε απευθείας στο γιατρό μας ή να πάμε στο νοσοκομείο. Γιατί υπάρχει υποψία είτε συγχαιμίας, είτε μηνυγκίτιδας ή εγκεφαλίτιδας. Αυτά είναι τα πρόδρομα. Αλλά μερικές φορές, επειδή τα πρώτα συμπτώματα ή τα πρώτα κλινικά ευρήματα μπορεί να είναι στο δέρμα, καλό είναι να ρωτήσουμε λοιπόν και ένα δερματολόγο. Ωραία. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Ας πάμε στις συγγενείς, στις επίκτητες. Παίζουν ρόλο κάποια γεγονότα που το παιδί, μην μπορώντας να αντιδράσει σε κάποιες καταστάσεις, να εκδηλωθούν ψυχοσωματικά με εκδηλώσεις στο δέρμα? Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί αν σκεφτούμε... Το παιδί δεν μπορεί πολλές φορές, συγγνώμη σας διακόπτω, να εκφράσει το θυμό του, την οργή του, το παράπονό του, κάτι στο σχολείο που μπορεί να έχει συμβεί. Βεβαίως. Δερματικές εκδηλώσεις είναι, θα έλεγα, κατά τη δική μου εμπειρία, ο πιο σύνηθις τρόπος σωματοποίησης κάποιου στρες και άγχους που περνάει το παιδάκι. Και αν σκεφτούμε ότι αν ένα παιδάκι έχει κληρονομήσει την τάση για ψωρίαση, για έξεμα, για κνίδωση, για αλοπικία... Ψυχοσωματικά αν λοιπόν υπάρχει, ναι, αν υπάρχει το κληρονομικό γονιδιακό υπόβαθρο για όλα αυτά, τότε με το πρώτο στρες που θα περάσει το παιδάκι, είτε αφορά το σχολείο, είτε τις διαπροσωπικές του σχέσεις με τα άλλα παιδάκια, είτε τα γεγονότα μέσα στο σπίτι, θα εκδηλωθούν αμέσως αυτές οι δερματοπάθειες και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό... Με θορυβώδη συμπτώματα πιθανώς, που ταλαιπωρούν το παιδί. Ταλαιπωρούν και το γονιό. Ακριβώς. Με έναν ψυχολόγο, εσείς θα συνεργαζόσασταν, συνεργάζεστε? Εγώ συνεργάζομαι με παιδοψυχίατρο. Ακριβώς. Όχι, σημαντικό. Με ψυχολόγο, διότι όταν το παιδάκι έχει εκδηλώσει, ας πούμε, πάρα πολλά περιστατικά έχω που γύρω ειδούς αλλοπαικίας. Υπάρχουν περιπτώσεις που το έχουν φέρει οι γονείς στο παιδάκι με κάποια τέτοια εκδήλωση και είναι το μόνο γεγονός που τους έβαλε σε υποψίες ότι το παιδάκι έχει κάποιο πρόβλημα στο σχολείο. Όπως επίσης φοβερό, όμως. Όπως επίσης έχουν έρθει γονείς
που δεν γνωρίζαν ότι το παιδάκι κακοπερνά είτε με κάποιο συγγενή που το αφήνουν πολλές ώρες, με κάποια ντατά. Όπως επίσης ψυχοσωματικά εκδηλώνουν και παιδάκια τα οποία βιώνουν χωρισμό στο σπίτι τους. Συνοψίζοντας λοιπόν και κλείνοντας, πέστε μας τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα πρέπει να κάνουμε όταν εμφανιστούν κάποιες δερματολογικές εκδηλώσεις στο παιδάκι μας. Με μία λέξη, με μία πρόταση, κλείνοντας. Συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο με ειδικότητα στα παιδιά. Δεν πρέπει να σας ανησυχεί ιδιαίτερα το παραμικρό εξάνθημα ή δερματικές αλλοιώσεις. Και να ξέρετε ότι όλα μπορούν να βρουν μία λύση. Κυρία Τυμπανίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και μας ενημερώσατε. Να μην τρέχουμε. Και θα πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο με τους χορηγούς μας. Η υγεία μας, το πολυτιμότερο αγαθό. Έμπειροι συνεργάτες στο χώρο της υγείας δημιούργησαν την κάρτα Υγείας Δώρου. Με παροχές για αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και για πρόληψη. Αξιοποιεί τις ιατρικές υπηρεσίες μεγάλου αριθμού διαγνωστικών κέντρων και κλινικών υψηλών προδιαγραφών, καθώς και γιατρών όλων των ειδικοτήτων. Θα περάσουμε τώρα να δούμε ένα βίντεο με τον κύριο Λιτό, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός και θα μας μιλήσει για μια πολύ σημαντική κατάσταση για την οστεοπόρωση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε την τιμή να μας φιλοξενεί στο ιατρείο του ο κύριος Λιτός Μιχάλης, χειρούργος ορθοπαιδικός ενηλίκων και παιδών. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τόσο γυναίκες όσο και άντρες, την οστεοπόρωση. Κύριε Λιτέ, καλησπέρα σας. Και εγώ σας καλωσορίζω με χαρά στο γραφείο μου και είμαι έτοιμος να σας λύσω όλες τις απορίες που έχετε για το θέμα της οστεοπόρωσης που θα συζητήσουμε σήμερα. Πείτε μας, γιατρέ μου, τι είναι η οστεοπόρωση? Λοιπόν, η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια μεταβολική πάθηση των οστών, η οποία σιγά σιγά, λοιπόν, το κόκαλο, τα οστά, μειώνεται η πυκνότητά τους, η ελαστικότητά τους, με αποτέλεσμα το κόκαλο να γίνεται πιο εύθραστο. Αυτό έχει λοιπόν σαν αποτέλεσμα να έχει ένα πολύ ψηλό κίνδυνο κατάγματος. Γιατί παθαίνουμε οστεοπόρωση? Κοιτάξτε να δείτε, η οστεοπόρωση δεν είναι τόσο απλή. Είναι λίγο μια ύπουλη πάθηση. Είναι όπως κάποιος μπορεί να έχει υπέρταση και να το καταλάβει μετά από πολλά χρόνια. Το ίδιο είναι και η οστεοπόρωση. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες περιπτώσεις τύποι οστεοπόρωσης, η οποία μπορούν να παρουσιαστούν σε έναν άνθρωπο. Υπάρχει πρωτοπαθής και δευτεροπαθής οστεοπόρωση. Η πρωτοπαθής οστεοπόρωση κυρίως συμβαίνει σε γυναίκες οι οποίες τελειώνει η περίοδος μετά τη μεναμινόπαυση, είναι σε ασθενείς που χρόνια κινητοποίηση και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις τις οποίες δεν είναι πολύ συχνές. Και υπάρχει και δευτεροπαθής, οι οποίες οφείλεται κυρίως σε διάφορα άλλα νοσήματα. Γι' αυτό και λέγεται δευτεροπαθής. Κυρίως όπως είναι υπερπαραθυροειδισμός, όπως είναι το σύνδρομο Cushing, δρεπανοκυταρική αναιμία, πολλαπλού μυέλωμα και ούτω καθεξής. Αυτοί είναι λοιπόν πολύ βασικοί παράγοντες που μπορεί να πάθει κάποιος άνθρωπος οστεοπόρωση. Και υπάρχουν και επιμέρους κλάδοι για την οστεοπόρωση. Υπάρχει νεανική οστεοπόρωση σε αναπτυσσόμενους σκελετούς. Υπάρχει παροδική οστεοπόρωση, η οποία είναι κυρίως προσλαμβάνει ένα ή δύο μεγάλες αρθρώσεις χωρίς αιτιολογία. Αλλά γενικότερα αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι κυρίως στις γυναίκες και στην εμμηνόπαυση. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό οστεοπόρωσης που συμβαίνει. Ποιοι κινδυνεύουν να πάθουν οστεοπόρωση τελικά? Το ποιοι κινδυνεύουν να πάθουν οστεοπόρωση είναι πάλι πολύ σύνθετο. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, είναι πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς παράγοντες κινδύνου για να πάθεις οστεοπόρωση. Το πρώτο και πολύ βασικότερο είναι η αυξημένη οστική απώλεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, για να το εξηγήσω λιγάκι για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι ο οργανισμός μας από τότε που θα γεννηθεί μέχρι τα 35 χρόνια έχει μια αυξημένη οστεοπαραγωγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν να αυξάνεται η οστική του μάζα. Όσο καλύτερο υπόβαθρο έχει φτάσει μέχρι τα 35 του, τόσο μικρότερο κίνδυνο έχει να πάθει οστεοπόρωση, να νοσήσει από οστεοπόρωση. Πότε πρέπει να ελέγχεται κάποιος? Υπάρχει κάποιο σύμπτωμα που με προειδοποιεί για οστεοπόρωση και τι εξετάσεις πρέπει να κάνουμε? Κοιτάξτε να δείτε. Συμπτώματα πρώιμα για οστεοπόρωση δεν υπάρχουν. Η οστεοπόρωση είναι μια ύπουλη πάθηση. Δηλαδή, όταν έχεις πολύ βαριά οστεοπόρωση, μπορεί να εμφανιστούν κάποια συμπτώματα. Γι' αυτό λοιπόν
κυρίως στις γυναίκες με την εμμηνόπαυση, το πρώτο πράγμα που θα πάνε να κάνουν, όπως κάνουν ένα πλήρη γυναικολογικό check-up, θα κάνουν και μια μέτρηση οστικής μάζας. Τώρα, υπάρχουν κατηγορίες ασθενών οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να υποβληθούν σε μέτρηση οστικής μάζας, να μετρήσουν για οστεοπόρωση. Είναι ασθενείς που πάσχουν από άλλα νοσήματα. Για παράδειγμα, όταν κάποιος παίρνει πολλά χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα που μπορεί να του κάνει οστεοπόρωση. Άρα θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Αλλά επειδή μας ενδιαφέρει περισσότερο πότε πρέπει μία γυναίκα ή κάποιος άνδρας να κάνει μέτρηση οστικής μάζας, θα σας έλεγα γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, δηλαδή περίπου στα 45 και άνω, και οι άνδρες κυρίως αν ζουν σε συνθήκες τις οποίες είναι χρόνια κατακεκλημένοι σε κάποια κέντρα περίθαλψης ηλικιωμένων, είναι χρόνια κινητοποιημένοι, δηλαδή παθαίνεις ένα κάταγμα και μένεις ακινητοποιημένος για 1, 2, 3 μήνες στο κρεβάτι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μπορεί να σου κάνει μια οστεοπόρωση. Άρα και εκεί χρειάζεται έλεγχος. Εξετάσεις. Οι εξετάσεις πλέον είναι πάρα πολύ απλές, πολύ εύκολες. Υπάρχουν πολύ σύγχρονα μηχανήματα πλέον που μπορούμε να ελέγξουμε, κυρίως ελέγχουμε σε 2 διαφορετικά σημεία του σώματός μας, κυρίως σπονδυλική σχήλη και στο ισχύο, το οποίο θα ελέγξουμε την πυκνότητα της οστικής μάζας, να δούμε κατά πόσο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται να κάνουμε και ένα πλήρη εργαστηριακό έλεγχο. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο το ασβέστιο που προσλαμβάνουμε από τις τροφές μεταβολίζεται στον οργανισμό μας ή αποβάλλεται. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το να πας να κάνεις μια μέτρηση οστικής μάζας και μόνο δεν φτάνει. Γιατί μπορεί να είναι φυσιολογική για φέτος και του χρόνου να έχει αλλάξει. Και αυτό οφείλεται κυρίως όσοι μπορεί να τρως όλα σου τα φαγητά τα ωραία, αλλά το ασβέστιο να τα αποβάλεις είτε από τα ούρα είτε από το γαστεντερικό, με αποτέλεσμα να πάθεις οστεοπόρωση. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μην πάθει οστεοπόρωση και ποιοι είναι οι τρόποι θεραπείας? Ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από τους τρόπους θεραπείας. Δηλαδή, τι θεραπεία έχουμε σήμερα το 2013 για την οστεοπόρωση. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει πολύ ριζικά η θεραπεία για την οστεοπόρωση. Υπήρχαν διάφορα φάρμακα στο παρελθόν, τα οποία ξεκινάγανε οι γιατροί και δίνανε μια ορμονοθεραπεία όταν κάποια γυναίκα έκανε οστεοπόρωση. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν κάποια εισπνεόμενα καλσιτονίνης ολομού, τα οποία δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά, αλλά είχαν μια μείωση των συμπτωμάτων, γενικότερα της οστεοπόρωσης, που θα πούμε παρακάτω γι' αυτό. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα για την οστεοπόρωση και εξαρτάται από αυτό που πάσχει ο καθένας, δηλαδή τι του λείπει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό που λέμε πρόληψη, ένας ασθενής που πάσχει από οστεοπόρωση, του λείπουν κάποια πολύ βασικά στοιχεία. Μπορεί να του λείπει το ασβέστιο, μπορεί να του λείπει η βιταμίνη D3 ή μπορεί να του λείπουν και τα δύο. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σαν γιατροί είναι να δώσουμε πολύ βασικά πράγματα. Δηλαδή να δώσουμε σε έναν ασθενή να παίρνει το ασβέστιο, να παίρνει τη βιταμίνη D3 αν έχει έλλειψη, σε συνδυασμό με κάποια άλλα φάρμακα. Τα διφοσφωνικά είναι μια κατηγορία φαρμάκων τα τελευταία χρόνια που έχουν επικρατήσει, τα οποία υπάρχουν διάφορες κατηγορίες διφοσφωνικών με διάφορες ονομασίες, όλα το ίδιο αποτέλεσμα περίπου έχουν. Υπάρχει η ορμονοθεραπεία, υπάρχει η παραθορμόνη, που είναι πλέον ενέσιμη μορφή θεραπείας για την οστεοπόρωση, και υπάρχει και τα τελευταία 2-3 χρόνια, κυρίως στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό είναι περισσότερα τα χρόνια, το DinoSap, το είναι ένα συγκεκριμένο σκεύασμα, το οποίο και αυτό γίνεται ενέσιμο, μια φορά στους 6 μήνες. Που αυτά πάντα δίνονται σε συνδυασμό είτε με ασβέστιο, είτε με βιταμίνη D3 ή και τα δύο μαζί. Υπάρχουν σκευάσματα που είναι σε συνδυασμό. Στο πρακτικό όμως κομμάτι, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αποφύγουμε λίγο τις καταχρήσεις. Δηλαδή, τι εννοώ καταχρήσεις? Η υπερκατανάλωση νεπρωματωδών ποτών είναι επιβαρυντικός παράγοντας για την οστεοπόρωση. Το κάπνισμα, πολύ σημαντικός παράγοντας. Και βέβαια αυτό, οι κίνδυνοι αυξάνονται όσο μεγαλώνει και η ηλικία, γιατί μέχρι τα 35 είναι το πικ το οποίο αυξάνεται η οστική μάζα. Μετά τα 35 είναι που δημιουργούνται τα προβλήματα και στις γυναίκες και στις άντρες. Στις γυναίκες σε μεγαλύτερο ποσοστό, και ο λόγος είναι γιατί ο άντρας σε σχέση με τις γυναίκες έχει ένα 10 με 15% αυξημένη οστική μάζα. Παίζει ρόλο
και η, αν είσαι λευκός, η μαύρη φυλή, το οποίο εκεί και αυτοί έχουν, οι μαύροι έχουν πολύ αυξημένη οστική μάζα σε σχέση με τους λευκούς. Παίζει ρόλο σωματοδομικά πώς είσαι, δηλαδή έχουν δείξει μελέτες ότι ένας παχύς άνθρωπος έχει πολύ καλύτερη οστική μάζα από κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι λεπτές, αδύνατες, λευκό δέρμα, ξανθές. Έχουν δείξει μελέτες ότι έχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο εμφάνιση οστεοπόρωση. Και πολύ βέβαια άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες θα παίξουν ρόλο στο να κάνεις οστεοπόρωση. Παίζει ρόλο αν θα, πόσες φορές θα τεκνοποιήσεις, δηλαδή αν θα, αν θα κάνεις παιδιά, γιατί το παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα σου πάρει το ασβέστιο που χρειάζεται να πάρει. Επομένως, αν η γυναίκα δεν παίρνει συμπληρώματα ασβεστίου από το γυναικολόγο της, αναγκαστικά μπορεί να έχει κάποια στιγμή προβλήματα με οστεοπόρωση και ούτω καθεξής. Τέλος, γιατρέ μου, πείτε μας, εκτός από την καθημερινή μας διατροφή, υπάρχουν κάποιες τροφές που μας βοηθάνε στην οστεοπόρωση? Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι τροφές περιέχουν ασβέστιο. Επίσης, σημαντικό είναι και το μαγνήσιο για την οστεοπόρωση. Επομένως, λοιπόν, τροφές πλούσιες σε ασβέστιο και μαγνήσιο, όπως για παράδειγμα είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, που είναι πλούσια σε ασβέστιο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μας βοηθήσουν. Το αρνητικό σε αυτή την ιστορία της οστεοπόρωσης, σε αυτή την πάθηση, είναι ότι έχουμε πολύ αυξημένες ανάγκες ασβεστίου στον οργανισμό. Δηλαδή, όταν πάσχουμε από οστεοπόρωση, θέλουμε περίπου 1000 μιλιγκράμμα ασβέστιο ημερησίως, το οποίο είναι αδύνατο να το πάρουμε από τις τροφές. Θα μας βοηθήσει να πάρουμε σκευάσματα ασβεστίου, αλλά από τη τροφή και μόνο της δεν θα μας καλύψει το κενό αυτό που δημιουργείται. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσατε στο ιατρείο σας και μας είπατε για ένα τόσο σημαντικό θέμα και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε σήμερα στο γραφείο μου και θα ήθελα έτσι για να κλείσουμε το θέμα της οστεοπόρωσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως για τις γυναίκες όταν έχουν μηνόπαυση, να κάνουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μια μέτρηση οστικής μάζας, καθώς επίσης και στο πληθυσμό τον οποίο χρειάζεται να γίνει αυτή η εξέταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, κοντά μας έχουμε τον κύριο Σταματάκη. Καλησπέρα, κύριε Σταματάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ο κύριος Σταματάκης είναι φυσίατρος και ασχολείται με μια επιστήμη χιλιάδων ετών και τόσο επίκαιρη ξανά με τον βελονισμό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ρωτώντας σας πρώτα απ' όλα τι είναι ο βελονισμός. Ο βελονισμός είναι ένας κλάδος της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής και αποτελεί μια από τις πιο καθιερωμένες εναλλακτικές ή ακόμα καλύτερα συμπληρωματικές θεραπείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Περιλαμβάνει την εισαγωγή λεπτών βελόνων σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, καθώς και το χειρισμό αυτών των βελόνων σε συγκεκριμένα σημεία που ονομάζονται σημεία βελονισμού. Λίγο πολύ όλοι έχουμε ακούσει για τα σημεία βελονισμού. Έτσι. Ο σκοπός τώρα του βελονισμού ποιος είναι? Ο σκοπός του βελονισμού είναι να ανακουφίσουμε τον ασθενή από βασανιστικά συμπτώματα, όπως από τα συμπτώματα του χρόνιου πόνου ή και του οξέως πόνου. Δηλαδή, όταν έχουμε, ας πούμε, σε μια έντονη φάση πόνου, μπορούμε εκείνη τη στιγμή να βοηθηθούμε? Βεβαίως. Σοβαρό. Και σε οξύ και σε χρόνιο πόνο. Ναι. Επίσης, να καταπολεμήσουμε έξεις, όπως είναι ο αλκοολισμός, το κάπνισμα, η παχυσαρκία. Βουλιμία. Βουλιμία, επίσης. Mm? Νευρογενή ανορεξία επίσης μπορεί να βοηθηθεί. Σοβαρό. Επίσης να σταματήσουμε την εξέλιξη μιας νόσου ή ακόμα και να τονώσουμε και να αναζωογονήσουμε έναν κουρασμένο οργανισμό. Δηλαδή, ο βελονισμός δεν λειτουργεί μόνο ως μια θεραπευτική μέθοδο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μια μέθοδο πρόληψης. Κάτι δηλαδή που θα μας τονώσει, θα μας αναζωογονήσει και θα μας δώσει δύναμη και ενέργεια. Βεβαίως. Ωραία. Με ποιο τρόπο λοιπόν τα κάνει όλα αυτά, πώς δρά? Δύο θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν τον τρόπο δράσης, αλλά και την αποτελεσματικότητα του βελονισμού. Η παραδοσιακή κινέζικη θεωρία και η δυτική. Ναι, έχουμε μια διαφορά λίγο σε αυτό. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη το πώς δρά ο βελονισμός. Βέβαια. Η παραδοσιακή κινέζικη βασίζεται στη θεωρία της ροής της ενέργειας του σώματος εντός του οργανισμού μέσω συγκεκριμένων καναλιών που λέγονται μεσημβρινοί. Όταν είμαστε υγιείς, η ροή αυτής της ενέργειας κυκλοφορεί απρόσκοπτα, ομαλά και
Δεν διαταράσσεται από δεν κάτι. Δεν διαταράσσεται από κάτι. Και όλα είναι εντάξει. Αν όμως υπάρξει ένα μπλοκάρισμα στη ροή αυτής της ενέργειας, είτε από κάποια ασθένεια, είτε από κάποιο σωματικό ή και ψυχολογικό τραυματισμό, τότε η ροή αυτή διαταράσσεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η υγεία του ανθρώπου να κλονίζεται. Έχουμε την αρρώστια εδώ τότε λοιπόν, ε? Βεβαίως, τότε εμφανίζεται η αρρώστια και η εισαγωγή βελόνων σε συγκεκριμένα σημεία έχουν σαν στόχο να αποκαταστήσουν τη ροή της ενέργειας του σώματος και αυτό διεγείρει στην ουσία την ίαση του οργανισμού. Η ροή αυτή της ενέργειας έχει κάποια ονομασία, τη λέμε κάπως? Είναι το τσιν, η οποία είναι η καλή ροή ας πούμε, της ενέργειας και αυτό είναι σύμφωνα με, με την κινέζικη αντίληψη των πραγμάτων. Υπάρχει βέβαια και η δυτική οπτική γωνία το πώς λειτουργεί ο βελονισμός. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν πώς η επιστήμη εξηγεί το βελονισμό. Όταν εισάγουμε μια βελόνα σε ένα συγκεκριμένο σημείο βελονιστικό, διεγείρονται κάποιες νευρικές ίνες, μύες, υποδόριος ιστός, καθώς και συνδετικός ιστός. Αυτά τα ερεθίσματα μέσω... Νευρολογική διέγερση λοιπόν, ναι, βεβαίως, έχουμε εδώ. Στην ουσία διεγείρονται οι νευρικές απολήξεις της περιοχής. Αυτά μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος απελευθερώνουν, διεγείρουν τον εγκέφαλο να απελευθερώσει χημικές ουσίες, οι οποίες έχουν έντονη επουλωτική, αλλά και παυσίπονη δράση, όπως είναι οι ενδορφίνες, όπως είναι η σεροτονίνη, όπως είναι η κορτιζόνη και άλλες ουσίες. Αρκεί να σας αναφέρω ότι η β' ενδορφίνη, που είναι μία νευροορμόνη που απελευθερώνεται από τον υποθάλαμο, είναι χημικά... Το φυσικό παυσίπονο. Το φυσικό παυσίπονο, ναι. Είναι στην ουσία χημικά 200 φορές πιο έντονη η χημική από τη μορφήνη, της δράση από τη μορφήνη, ακριβώς. Από την άλλη, η σεροτονίνη επίσης έχει μία δράση παυσίπονη. Παράλληλα όμως έχει και μία δράση στην συμπεριφορά του ανθρώπου, έχει μία θετική δράση στην συμπεριφορά του ανθρώπου, όπως και στη διάθεσή του. Και αυτό μπορεί να εξηγήσει πόσο ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει και σε παθήσεις που έχουν ένα ψυχολογικό υπόβαθρο, όπως είναι η κατάθλιψη. Μου φαίνεται όλοι πρέπει να πάρουμε καμιά βελονίτσα λίγο. Έτσι, ε? Ήταν κακό. Για πέστε μας τώρα, ποια προβλήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με το βελονισμό, συστηματικές παθήσεις, τοπικά προβλήματα? Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή την επιστήμη? Η αλήθεια είναι ότι ο βελονισμός στην Ελλάδα είναι συνυφασμένος με την αντιμετώπιση του πόνου και για την καταπολέμηση των έξεων. Ξέρουμε όμως ότι ο βελονισμός στα χέρια ενός έμπειρου βελονιστή και καλά εκπαιδευμένου βελονιστή μπορεί να βοηθήσει σε ένα πλήθος παθήσεων. Έχω εδώ βλέπουμε εδώ και την εικόνα μας, μια απόλυτη έκφραση ευτυχίας του ανθρώπου που υποβάλλεται σε βελονισμό, δεν είναι? Εδώ θα δούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα του βελονισμού για περισσότερα από 40 κοινές διαταραχές. Πάμε και λοιπόν παραθέτω μερικές από αυτές. Είναι αναπνευστικές διαταραχές, ναι. Να μην μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, ναι. Φαντάζομαι σε όλα τα συστήματα και σε όποια πάθηση μπορεί να εκδηλώσει ένα σύστημα. Σε ψυχοσυναισθηματικές και νευρολογικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, το άγχος, η αϊπνία, η πονοκέφαλη και οι μικρανίες. Δεν βλέπω και μετά κάπου που να μην μπορεί να κάνει καλό, σε πάρα βέβαια. Πολλά βοηθάει. Βέβαια. Και βεβαίως σε διαταραχές του μυοσκελετικού, όπως σε τενοντίτιδες, σε επικονδυλίτιδα του αγώνα, λεγόμενη tennis elbow, σε περιαρθρίτιδα του ώμου, το frozen shoulder, παγωμένος ώμος, σε ισχυαλγία, σφυαλγία και σε πολλά άλλα αρθρίτιδες. Πάμε να δούμε λοιπόν και τώρα... Και στην καταπολέμηση βέβαια των έξεων. Και να μάθουμε αν είναι ασφαλής. Ο βελονισμός είναι απόλυτα ασφαλής. Πρακτικά ο βελονισμός δεν έχει παρενέργειες, αρκεί να γίνεται από ένα άτομο το οποίο έχει εκπαιδευτεί για αυτό το σκοπό. Και έμπειρο. Και έμπειρο, σαφέστατα, και να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Ωραία. Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται είναι προαποστηρωμένες, όπως τα χειρουργικά εργαλεία, και πάντα μιας χρήσης. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι αισθάνεται κάποιος με το βελονισμό και αν πονάει εκείνη την ώρα? Μάλιστα. Εδώ θα πρέπει να απομυθοποιήσουμε τον πόνο από τον βελονισμό. Ο βελονισμός δεν έχει πόνο. Με την εισαγωγή της βελόνης στο δέρμα, ο ασθενής μπορεί να νιώσει ένα πολύ ήπιο τσιμπηματάκι, όμως αυτό φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Πολλές φορές, μάλιστα, ο ασθενής δεν νιώθει καν ότι μπήκε η βελόνα στο δέρμα του. Αυτό όμως που μένει μετά από την εισαγωγή της βελόνας είναι ένα αίσθημα χαλαρότητας.
Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πόσος χρόνος χρειάζεται κάποιος για να δει κάποια βελτίωση στην κατάστασή του? Αυτό πάντα εξαρτάται από την ασθένεια. Έτσι, μια γενική εικόνα είναι ότι στις οξείες φάσεις λίγες συνεδρίες μπορούν να βοηθήσουν. Στις πρώτες μία-δύο συνεδρίες ο άνθρωπος μπορεί να δει σημαντική βελτίωση. Στις χρόνιες όμως παθήσεις θα χρειαστούν περισσότερες συνεδρίες, δηλαδή χρειάζονται περίπου 3-4 ώστε να δει ο άνθρωπος αν έχει βελτίωση από τον βελονισμό. Είναι λοιπόν μια αποτελεσματική θεραπεία? Είναι σαφέστατα μια αποτελεσματική θεραπεία. Και τι μπορούμε να πούμε λοιπόν για το βελονισμό συμπερασματικά και τι να περιμένει κάποιος από αυτό και να κλείσουμε? Αρκεί να πούμε ότι στα ιατρία, έχω εδώ και μια διαφάνεια που εξηγεί αυτό που είναι σημαντικό, ότι στα ιατρία και στις κλινικές που ειδικεύονται στη θεραπεία του χρόνιου πόνου, παγκοσμίως, είτε είναι σε ιδιωτικές είτε είναι σε δημόσιες, ο βελονισμός χρησιμοποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 84%. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε αυτά τα ιατρία και τις κλινικές, για να επιβιώσει μια θεραπεία, θα πρέπει να έχει συχνά θεματικά, θετικά αποτελέσματα και να δουλεύει πραγματικά. Αλλιώς απορρίπτεται αυτομάτως. Βέβαια. Παραπάνω από 84% χρησιμοποιείται ο βελονισμός στα ιατρία πόνου. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε και να τονίσουμε ότι ο βελονισμός είναι μία ασφαλής και πολύ αποτελεσματική συμπληρωματική ιατρική θεραπεία. Ωραία. Αφού είναι λοιπόν μία αποτελεσματική θεραπεία, είναι μία ασφαλής θεραπεία, πέστε μας τι θα πρέπει να κάνει για να κλείσουμε κάποιος, πώς να αποτανθεί και πού να αποτανθεί. Καταρχήν θα πρέπει να βρει έναν βελονιστή ο οποίος είναι μέλος κάποιας ιατρικής εταιρείας αυτό, ώστε να έχει εκπαιδευτεί και να έχει εκπαιδευτεί για σωστά. Για να είμαστε σίγουροι. Για να είμαστε σίγουροι, γιατί δεν αρκεί κάποιος να βάζει βελόνες απλά. Πρέπει να έχει σωστή εκπαίδευση. Ωραία. Και να είναι μέλος κάποιας ιατρικής ή κάποιας εταιρείας που να είναι αναγνωρισμένης από το κράτος. Κύριε Σταματάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γιατί για η επιστήμη αυτή είναι χιλιάδων χρόνων, όπως είπαμε, αλλά εξακολουθεί κάτι και είναι πάντα επίκαιρο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και σήμερα. Θα σας δω την επόμενη Τετάρτη στις 2. Καλό απόγευμα.